Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω ένα έξτρα μικρό βίντεο λόγω το ότι θέλω να σας βάλω λίγο περισσότερα βίντεο αυτές τις ημέρες, έτσι για να σας κατάνε συντροφιά σε αυτό το περίεργο κλίμα που ζούμε όλοι μας. Έχω στα χέρια μου το νήμα που σας έδειξα ότι αγόρασα από το Στάθη Σκουμπιά, το Sweet Roll. Είναι ένα νήμα cake με αποχρώσεις του γκρι μπλε, είναι το δικό μου. Βγάζει σαρίγες, δεν είναι ακριβώς όμπρε, αλλά είναι ένα πολύχρωμο ωραίο νήμα. 100% ακριλικό Ιμαλάια, από την Ιμαλάια. Είναι όμως πάρα πολύ μαλακό και πολύ καλή ποιότητα ακριλικού. Τα 140 γραμμάρια μας δίνουν περίπου 224 μέτρα. Είναι χορταστικό, μπορώ να πω, και εγώ θα το πλέξω με βελονάκι νούμερο 5, θέλοντας σήμερα να σας δείξω κάτι που δεν σας έχω ξαναδείξει, ένα σάλι. Θα κάνω ένα λίγο διαφορετικό σάλι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι επανάληψης. Θα σας δείξω όλο το πρώτο μέρος που αυτό μετά επαναλαμβάνεται για να δημιουργήσετε το σάλι σας. Βρήκα την ευκαιρία να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, γιατί εκτός ότι δεν σας έχω ξανακάνει ποτέ σάλι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο πλεκτό να κάνουμε όχι μόνο τα χοντρά σάλι για το χειμώνα, αλλά από αυτή την εποχή και μετά είναι πολύ ωραίο να έχουμε πάντα μαζί μας ένα σάλι για να το ρίχνουμε πάνω μας όταν ακόμα ο καιρός δεν είναι εντελώς ζεστός. Εγώ επέλεξα αυτά τα χρώματα γιατί θεωρώ ότι πάνε με το καθημερινό μου ντύσιμο, το τζιν και τα αυτά που φοράω, και πάμε να σας δείξω τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσω με το μαγικό μου κύκλο. Και μέσα σε αυτό το μαγικό κύκλο θα κάνω τα πρώτα μου 3 ποδαράκια. Σετ από 3 ποδαράκια. Έτσι τα ονομάζω συνήθως, σετ, όταν είναι πολλά μαζί, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Συνεχίζω και κάνω άλλα 2. Δύο αλυσίδες στον αέρα, 2 ποδαράκια, 3. Συνολικά έχω κάνει 5 ποδαράκια, 2 αλυσίδες στον αέρα, 5 ποδαράκια. Απλά επειδή μεταχωρίζονται, εγώ το λέω σαν σετ. Πιάνω την ουρίτσα από το μαγικό κύκλο, την τραβάω καλά για να τη σταθεροποιήσω. Και ξεκινάω την επόμενη, τη δεύτερη σειρά μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και στον πρώτο μου αυτό πόντο κάνω 2 ποδαράκια. Πάντα στις άκρες από το σάλι μας κάνουμε αύξηση. 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα, στο επόμενο ποδαράκι ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα ποδαράκι κενό, πάμε στο επόμενο, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα κενό που είναι η αλυσίδα στον αέρα. Εδώ δεν αφήσαμε γιατί κάνουμε αυξήσεις στην άκρη μας. Και μπαίνω στη γωνία μου. Η γωνία μου είναι πάλι με 2 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα, 2 ποδαράκια. Η γωνία, η μύτη που δημιουργείται το σάλι μας. Πάντα όταν πλέκουμε ένα σάλι, η πρώτη μας πλευρά, η δεύτερη είναι καθρέφτης. Τι κάναμε εδώ? Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήσαμε το ποδαράκι κενό, μπήκαμε στο επόμενο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήσαμε ένα ποδαράκι κενό, μπήκαμε στο επόμενο.
αλλά επειδή έχουμε φτάσει στην άκρη που θέλουμε πάντα αυξήσεις, αλυσίδα στον αέρα και στο αμέσως τελευταίο ποδαράκι μας που κάνουμε 2 ποδαράκια. Προσοχή, εδώ σας δείχνω το πρώτο μου κολπάκι. Σας το έδειξα και στο σαλογιλέκο, στο κιμονό που έκανα. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Όταν φτάνω στον τελευταίο μου πόντο, πάντα στον τελευταίο πόντο, δεν κάνω απλό ποδαράκι. Κάνω επεκτηνόμενο, βγαίνω μία φορά από την πρώτη φυλιά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να του δώσω λίγο παραπάνω μήκος. Θέλω οι πλευρές μου να βγουν ίσιες, να μην τραβάνε προς τα μέσα, και αυτό το πετυχαίνω εγώ προσωπικά κάνοντας πάντα τον τελευταίο μου πόντο σε κάθε σειρά, γιατί μία θα είναι εδώ ο τελευταίος πόντος, μία θα είναι από εδώ. Επεκτηνόμενο ποδαράκι. Πάει και η δεύτερη σειρά, πάμε για την τρίτη σειρά. Η αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και τώρα κάνω 3 ποδαράκια σε αυτή την πρώτη φύλλα, στο πρώτο ποδαράκι της από κάτω σειράς. 3. Ένα ποδαράκι σε αυτή τη σειρά, κάνουμε ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο. Ένα ποδαράκι στο ποδαράκι, ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, στο ποδαράκι, στο κενό, στο ποδαράκι, στο κενό, στα 2 ποδαράκια που έχω και έφτασα στη γωνία μου που κάνω ό,τι έκανα και πριν. 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Αφού αυτή η πλευρά είναι καθρέφτης αυτής που κάναμε, συνεχίζουμε όλο ποδαράκια μέχρι τον τελευταίο πόντο που θα κάνουμε 3 μαζί. Έχω κάνει τα 2 στο τελευταίο και το τρίτο το κάνω μεγαλύτερο. Βγαίνω 3 φορές από αυτό το ποδαράκι για να δώσω εδώ το μήκος που θέλω. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και πάω για την τέταρτη σειρά. 1, 2, 3, πάμε για την τέταρτη. Για την τέταρτη σειρά ξεκινάω με 2 ποδαράκια στον πρώτο μου πόντο και πάμε να κάνουμε ένα σταυρωτό. Πάω ακριβώς στο διπλανό πόντο, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαι στην αρχή και θέλω να δώσω αυξήσεις, και ξαναγυρνάω στον προηγούμενο πόντο που ήδη έχω κάνει και κάνω ένα ποδαράκι σταυρωτό πάνω από αυτό το ποδαράκι που έκανα τώρα. Για τους επόμενους μέχρι τη μύτη πάω κανονικά στους πόντους μου, έχω 1-2 πόντους, πάω στον δεύτερο, κάνω το ποδαράκι μου, γυρνάω πίσω σε αυτόν που άφησα και κάνω ποδαράκι. Αφήνω ένα πόντο, πάω στον επόμενο, κάνω ποδαράκι, γυρνάω σε αυτόν που άφησα και κάνω ποδαράκι. 1-2, μπαίνω στο δεύτερο, κάνω ποδαράκι, γυρνάω πίσω σε αυτόν που άφησα και κάνω ποδαράκι. 1-2, ποδαράκι, γυρνάω πίσω. Γυρνάω πίσω. Έχω φτάσει στη μύτη που έχω ένα πόντο και τη μύτη μου. Τη μύτη που δημιουργείται στο σάλι. Μπαίνω μέσα σε αυτό το κενό, κάνω ένα ποδαράκι, γυρνάω πίσω στο ποδαράκι που έχω αφήσει και σταυρώνω τους πόντους μου. Ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, 2 αλυσίδες στον αέρα, 1 ποδαράκι. Παρόλο που σταύρωσα τους πόντους μου, παραμένουν 2 ποδαράκια μέσα στο κενό μου. Δεν τη χαλάω τη γωνία μου. Κατευθείαν σε αυτό το πόντο, ποδαράκι, γυρνάω πίσω πάλι μέσα στο κενό να κάνω αυτό που χρωστάω και σταύρωσα τους πόντους μου. Συνεχίζω όπως έκανα από αυτή την πλευρά.
Έφτασα στο τέλος που έχω τους δύο τελευταίους πόντους που θα κάνω ό,τι έκανα όταν ξεκίνησα. Πάω στον πρώτο μου πόντο. Ποδαράκι. Γυρνάω πίσω για να σταυρώσω στον πόντο που άφησα. Και μέσα στον ίδιο πόντο κάνω τους δύο τελευταίους που χρωστάω. Ο ένας είναι κανονικός, κανονικό ποδαράκι, και το άλλο είναι το πιο μακρύ ποδαράκι. Μία λυσίδα και γυρίζω. Έχω ολοκληρώσει και την τέταρτη σειρά μου. Για την πέμπτη σειρά, με τον ίδιο τρόπο ξεκινάω. Τρία ποδαράκια στον πρώτο πόντο. Ένα, δύο, τρία. Αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ εύκολη. Ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Δύο, ένα ποδαράκι σε κάθε πόντο για να γυρίσω. Ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά. Πάμε για άλλη μια πολύ εύκολη σειρά. Στον πρώτο πόντο, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα που είναι σαν να είναι το τρίτο ποδαράκι που κάνουμε σε αυτό το πόντο, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε στο αμέσως επόμενο και κάνουμε ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, αφήνουμε ένα πόντο κενό, πάμε στον επόμενο και κάνουμε ποδαράκι. Αλυσίδα στο κενό, αφήνουμε ένα πόντο στον επόμενο. Συνεχίζω έτσι μέχρι τη γωνία μου. Αλυσίδα στον αέρα, αφήνω τον πρώτο πόντο, πάω στον επόμενο και συνεχίζω ό,τι έκανα στην από εδώ πλευρά. Η αλυσίδα στον αέρα που είναι σαν να είναι το ένα από τα τρία ποδαράκια του ακριανού πόντου, το δεύτερο και το τρίτο που είναι πιο μακρύ ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα και πάμε για την επόμενη σειρά. Θα κάνω ένα ποδαράκι στον αέρα και πέντε αλυσίδες στον αέρα. Τέσσερις, πέντε. Και πάω και πατάω στην κορυφή από το πρώτο μου ποδαράκι για να κάνω ένα άριχτο. Πέντε αλυσίδες στον αέρα. Και αφήνω το επόμενο ποδαράκι κενό και πάω στο μεθεπόμενο και κάνω ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνω αυτό το ποδαράκι κενό και πάω στο επόμενο και κάνω άριχτο. Έχω φτάσει
στη μύτη από το σάλι που θα πάω και θα πατήσω, αφού πηδάω αυτό το ποδαράκι, θα πατήσω στο πρώτο ποδαράκι που είναι μέσα στη γωνία, κάνω ένα άριχτο, ένα, δύο, τρία, τέσσερις αλυσίδες στον αέρα, δημιουργώ τη γωνία μου με ένα ποδαράκι, μία, δύο αλυσίδες, ένα ποδαράκι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα αλυσιδάκια στον αέρα και πάω και πατάω πάλι στο πρώτο πόδι που δημιουργεί τη γωνία, όπως πάτησα εδώ. Και καθρέφτης, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αφήνω ένα, μπαίνω εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έχω φτάσει στο πρώτο ποδαράκι, κάνω όμως 5 αλυσίδες στον αέρα, και ένα ποδαράκι που τελείωσα. Σε αυτή τη σειρά σας, δώστε λίγο παραπάνω χρόνο, κάντε τη μαζί μου στο βίντεο, την ίδια στιγμή που την κάνω εγώ. Θα πρέπει να έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 καμπύλες από αυτή την πλευρά, 3 καμπύλες δημιουργούν τη γωνία και 1, 2, 3, 4, 5, 6 από αυτή την πλευρά. Για να είναι σωστό και να πηγαίνει το σχέδιό μας σωστά. Πάμε για την επόμενη σειρά. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω κάνοντας 5 ποδαράκια σε αυτό το πρώτο εδώ ποδαράκι. 1 2 3 4 5 Πατάω μέσα σε αυτό εδώ το κενό, την καμπύλη που έχω δημιουργήσει και κάνω ένα άριχτο. Φεύγω και πάω στο επόμενο κενό και κάνω 7 ποδαράκια. 1 2 3 4 5 6 7 Στο επόμενο κενό άριχτο. Φεύγω και πάω στο επόμενο κενό που θα κάνω 7 ποδαράκια. 3 3 καμπύλες που είναι στη γωνία μου, μπαίνω σε αυτή την καμπύλη, κάνω άριχτο, φεύγω και πάω εδώ στη μύτη από το σάλι μου που θα κάνω πάλι 7 ποδαράκια. 10 καμπύλη και κάνουμε άριχτο, φεύγουμε και πάμε για 7 ποδαράκια.
Έχω φτάσει στην τελευταία μου καμπύλη που μπαίνω και κάνω ένα άριχτο και στον τελευταίο μου πόντο που θα κάνω όμως 5 ποδαράκια. Στον πρώτο και στον τελευταίο κάναμε 5. Τέσσερα και το τελευταίο μου πάντα λίγο πιο μακρύ. 1, 2, 3 φορές. Για να είσαστε σωστές στο σχέδιό σας, πρέπει να έχετε 1, 2, 3, 4 βεντάλιες από αυτή την πλευρά, 1, 2, 3, 4 βεντάλιες από αυτή την πλευρά και 1 στην κορυφή. Ξεκινάμε και κάνουμε ό,τι κάναμε στην προηγούμενη σειρά πριν τις βεντάλιες. Θα κάνουμε τώρα καμπύλες. Ένα ποδαράκι, ξεκινήσαμε με ένα ποδαράκι και πάμε για 5 αλυσίδες στον αέρα. 5 αλυσίδες στον αέρα. Δώστε τώρα και σε αυτή τη σειρά λίγο προσοχή και λίγο χρόνο για να το κάνουμε μαζί. Προχωρήστε μαζί μου. Έχουμε 5 ποδαράκια στη βεντάλια. Μπαίνουμε στο πρώτο τελευταίο ποδαράκι της βεντάλιας και κάνουμε ένα άριχτο. 5 αλυσίδες στον αέρα. Φεύγουμε και πάμε και μπαίνουμε στο δεύτερο ποδαράκι της επόμενης βεντάλιας. Μπαίνουμε στο πρώτο τελευταίο ποδαράκι της ίδιας βεντάλιας. Στο δεύτερο ποδαράκι της ίδιας βεντάλιας. Προσέξτε μην μπερδέψετε την καμπύλη από κάτω να το πείτε για ποδαράκι αυτό. Ψάξτε λίγο τη βεντάλια σας. Να τη βεντάλια. Άρα πρώτο, δεύτερο ποδαράκι. Μπήκαμε στο δεύτερο από την αρχή, μπαίνουμε στο δεύτερο από το τέλος τώρα, στο πρώτο τελευταίο. Πρώτο, δεύτερο από την αρχή της βεντάλιας. Δεύτερο από το τέλος. Εδώ έχουμε φτάσει στη μύτη από το σάλι, μπαίνουμε στο πρώτο ποδαράκι. Και εδώ, μόνο για τη γωνία, θα κάνουμε 8 αλυσίδες. Μπαίνουμε στο τελευταίο ποδαράκι αυτής της βεντάλιας, αφού μπήκαμε στο πρώτο. Και έχουμε δημιουργήσει πάλι τη μύτη από το σάλι μας. Συνεχίζω ό,τι έκανα στην από εδώ πλευρά. Στο δεύτερο ποδαράκι της βεντάλιας. Στο δεύτερο από το τέλος. Ολοκληρώνουμε τη σειρά μας. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζουμε. Στην επόμενη σειρά, βλέπετε την αλλαγή που γίνεται. Δεν είναι ακριβώς όμπρε και ομαλή, αλλά είναι ωραία τα χρώματα, όμως τα δέσουν ωραία στο τελικό σύνολο. Πάμε στην επόμενη σειρά που ξεκινάμε με ένα ποδαράκι και πάλι η σειρά μας αυτή θα δουλευτεί με αλυσίδες στον αέρα, αλλά ενδιάμεσα θα κάνουμε και ένα σχεδιάκι. 5 αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε κατευθείαν σε αυτή την πρώτη καμπύλη. 5 αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε στη δεύτερη καμπύλη. Την προσοχή σας εδώ. Παίρνω νήμα και θα μπω κατευθείαν στο άριχτο που έχω μπροστά μου για να κάνω 3 ποδαράκια. Ένα σετ από 3 ποδαράκια. Ένα. Όχι. Τελείωσα τα 3 ποδαράκια και μπαίνω ακριβώς στην επόμενη καμπύλη και κάνω ένα άριχτο.
1, 2, 3, 4, 5, μπαίνω στην επόμενη καμπύλη. 1, 2, 3, 4, 5, μπαίνω στην επόμενη καμπύλη. Εδώ ήρθε η ώρα να κάνουμε πάλι το σετ τα τρία αυτά ποδαράκια. Μετά το άριχτο, κατευθείαν μπαίνουμε στο άριχτο της από κάτω σειράς και κάνουμε τρία ποδαράκια. Άριχτο αμέσως στην επόμενη καμπύλη και φύγαμε για τις αλυσίδες μας. Έκανα τις δύο καμπύλες που κάνω ενδιάμεσα, άρα πρέπει να κάνω τώρα πάλι αυτό το σετ. Το τελευταίο για αυτή την πλευρά θα μπω στο άριχτο της από κάτω σειράς. Στη γωνία μου μπαίνω και κάνω ένα άριχτο και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πάλι μόνο για τη γωνία, αλυσίδες στον αέρα. Ένα άριχτο και ξεκινάμε τον καθρέφτη μας, δηλαδή ό,τι κάναμε από εδώ. Τι κάναμε, κατευθείαν στο άριχτο της από κάτω σειράς, ένα σετ από τρία ποδαράκια. Άριχτο και 1, 2, 3, 4, 5. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και παίρνω νήμα για να κάνω το ποδαράκι μου το τελευταίο. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Αυτό εδώ το σχέδιο που κάνουμε με τις καμπύλες θα συνεχιστεί για άλλες τρεις σειρές που απλά αυτά θα τα κάνουμε χωριστά για να δημιουργήσουμε τα νη μας. Για την επόμενη σειρά ξεκινάω κατευθείαν με ένα ποδαράκι όπως πάντα, μία αλυσίδα στον αέρα και ξεκινάω τώρα με το σετ από τα τρία ποδαράκια. 1, 2, 3. Μετά τα τρία ποδαράκια τι κάνουμε, κατευθείαν άριχτο. Και 1, 2, 3, 4, 5, αλυσίδες στον αέρα, άριχτο. Και είμαι πριν το σετ από τα τρία ποδαράκια της από κάτω σειράς, οπότε κάνω τρία ποδαράκια. Μετά τα τρία ποδαράκια κάνω πάντα άριχτο, πάω στο μεσαίο πόντο από τα τρία από κάτω και πάμε πάλι για τρία ποδαράκια στην άκρη. Άριχτο. Ενδιάμεσα θέλω να τα χωρίσω με πέντε αλυσίδες. Είμαι αμέσως πριν τις από κάτω σειρά στο σετάκι, οπότε κάνω σετάκι. Μπαίνω στο μεσαίο ποδαράκι και κάνω άριχτο. Κάνω αμέσως μετά σετάκι. Πάντα μετά τα ποδαράκια κάνουμε άριχτο αμέσως. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες και άριχτο. Πριν το σετάκι, σετάκι. Άριχτο στο μεσαίο πόντο της από κάτω σειράς και στη γωνία μου σετάκι στο άριχτο. Άριχτο κατευθείαν μέσα στην καμπύλη.
8 αλυσίδες στον αέρα. Άριχτο στο τελείωμα της καμπύλης και κατευθείαν ξεκινάμε το σετάκι μας από τα 3 ποδαράκια. Μετά το σετάκι τι κάνουμε, άριχτο στο μεσαίο πόντο. Αμέσως σετάκι. Αμέσως μετά άριχτο. Εδώ δεν έχω σετάκι από 3 πόντους, άρα με οδηγεί από μόνο το ότι πρέπει να κάνω αλυσίδα. Άριχτο και τώρα έφτασα πριν το σετάκι, οπότε θέλω σετάκι με 3 πόντους. Φτάσαμε στο τέλος όπου κάνουμε ένα άριχτο, το σετάκι μας στον τελευταίο μας πόντο, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Μία αλυσίδα στον αέρα και το μακρύτερο ποδαράκι που κάνω εγώ. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Ουσιαστικά, προσοχή ελάχιστη, δίνουμε στις βεντάλιες. Δίνουμε προσοχή που πατάμε τις καμπύλες μας στην αρχή και στο τέλος, στον δεύτερο και στον πρώτο τελευταίο πόντο της βεντάλιας. Δίνουμε προσοχή στην επόμενη σειρά που δημιουργούμε τα σετάκια. Η άλλη σειρά μας οδηγεί από μόνη της, γιατί θέλουμε ένα σετάκι πριν, ένα μετά από το σετάκι της από κάτω σειράς. Και συνεχίζουμε για την επόμενη σειρά που πάλι είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σε άλλη θέση τα σετάκια μας. Πάμε λοιπόν για την επόμενη σειρά. Ξεκινάμε με ένα ποδαράκι όπως πάντα, 5 αλυσίδες στον αέρα. Πάμε και μπαίνουμε στο μεσαίο πόντο το σετάκι της από κάτω σειράς και παίρνουμε νήμα και αμέσως μετά το σετάκι κάνουμε το ίδιο, 3 ποδαράκια μαζί. Μετά τα σετάκια τι κάνουμε, πάντα άριχτο και πριν από σετάκι είμαστε, άρα ξανακάνουμε 1, 2, 3. Τι πρέπει να κάνουμε, άριχτο, άρα πάμε στο μεσαίο πόντο την από κάτω, το κάτω σετάκι, άριχτο, 5 αλυσίδες στον αέρα. Πάμε στο επόμενο σετάκι, στο μεσαίο πόντο, άριχτο και παίρνω νήμα για να κάνω το σετάκι μου. Μετά από σετάκι πάντα άριχτο. Δεν έχω περιθώριο για άλλη αλυσίδα στον αέρα, γιατί έχω σετάκι και πριν το σετάκι θέλω σετάκι με 3 ποδαράκια. Θέλουμε άριχτο, άρα πάμε και μπαίνουμε στο μεσαίο πόντο από τα 3 ποδαράκια της κάτω σειράς. Πέντε αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε στο μεσαίο πόντο. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε. Είμαστε μετά από τα 3 ποδαράκια της από κάτω σειράς, αλλά πάλι, άρα πάλι 3 ποδαράκια. Άριχτο. Τα τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο που ανοίγουν τώρα εδώ, κάνουν ένα V. Αυτά τα ποδαράκια. Δεν έχω περιθώριο για άλλη αλυσίδα, γιατί είμαι πριν από σετάκι.
άριχτο στο μεσαίο πόντο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Άριχτο στο μεσαίο πόντο. Μετά από σετ, άρα κάνω σετ. Έχω φτάσει στη γωνία μου που θα κάνω άριχτο, γιατί μετά από τα τρία ποδαράκια πάντα κάνουμε άριχτο, και θα μπω ξανά στη γωνία να κάνω τρία ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια. Μετά τα ποδαράκια κάνω πάντα άριχτο, που θα το κάνω μέσα εδώ, τραβάμε τους πόντους μας λίγο να βρούμε κενό, κάνουμε πάλι άριχτο όπως κάναμε όταν μπήκαμε, και μετά το άριχτο παίρνουμε νήμα, γιατί έχουμε μπροστά μας τρία ποδαράκια, για να κάνω τρία ποδαράκια. Άριχτο. Για να δημιουργήσω το κενό κάνω τις αλυσίδες στον αέρα. Άριχτο στον ενδιάμεσο πόντο. Και αμέσως μετά πρέπει να κάνω σετάκι. Θα φτάσω μέχρι το τέλος της σειράς διατηρώντας τον ίδιο σκοπό ό,τι έκανα από αυτή την πλευρά, δηλαδή να ανοίξω το δέ μου. Έκανα το τελευταίο μου σετ, πατάω για άριχτο, 5 αλυσίδες στον αέρα και το τελευταίο μου ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Ήταν η τρίτη σειρά από αυτά τα βε που δημιουργούμε και έχουμε άλλη μία τελευταία να κάνουμε μαζί. Καταλαβαίνοντας λοιπόν το σκεπτικό, τώρα τι πρέπει να κάνω. Ένα βε εδώ στη μέση, ενδιάμεσα αλυσίδες, ένα βε γιατί πρέπει να ανοίξει, ενδιάμεσα τι μου λέει ότι θα κάνω, αλυσίδες, ένα βε εδώ, αλυσίδες και έφτασα στη γωνία μου. Πάμε να το κάνουμε. Ξεκινάμε πάντα με ποδαράκι. Στην πρώτη μας καμπύλη άριχτο. Ενδιάμεσα στον μεσαίο πόντο από τα τρία ποδαράκια και τι έχουμε, το βε που πρέπει να κάνω για να κλείσω το σχέδιό μου. Το σχέδιο με οδηγεί μόνο του, δεν έχω άλλο βε, θέλω ποδαράκια ενδιάμεσα. Αλυσίδες, συγγνώμη, θέλω αλυσίδες ενδιάμεσα, που πάω και μπαίνω μέσα στην καμπύλη αυτή, ξανά, στο μεσαίο πόντο, από το σετάκι, και έχω σετάκι να κάνω για να κλείσω το βε. Το σχέδιο μου λέει ότι μόνο αλυσίδες θα κάνω ενδιάμεσα. Έφτασα στα τρία ποδαράκια που πρέπει να κάνω. Αλυσίδες.
τελευταίο μου βέ για αυτή την πλευρά είναι μέσα στο άριχτο. Κατευθείαν άριχτο στο μεσαίο πόντο και 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Ένα ποδαράκι μέσα στη μύτη από το σάλι μου, 5 αλυσίδες. Γυρνάω που πρέπει να πατήσω στο μεσαίο πόντο από τα 3 ποδαράκια και να πάρω νήμα για να κάνω το σετ από τα 3 ποδαράκια. Με οδηγεί το σχέδιο ότι ανάμεσα εδώ πρέπει να κάνω μόνο αλυσίδες στον αέρα. Και έφτασα εδώ που πρέπει να κάνω το σετάκι μου. Θα φτάσω μέχρι το τέλος της σειράς με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα από την από εδώ σειρά και τα λέμε εδώ. Το τέλος της σειράς μου πάντα με ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Και πάμε στην πιο εύκολη σειρά τώρα. Μόνο αλυσίδες στον αέρα, ποδαράκι πάντα. 1, 2, 3, 4, 5. Στην πρώτη καμπύλη. 1, 2, 3, 4, 5. Στην καμπύλη. Εδώ που πάμε, πάμε και πατάμε στο μεσαίο πόντο από τα σετάκια μας. Έφτασα στη μύτη από το σάλι, πατάω μέσα στην πρώτη καμπύλη που έχω δημιουργήσει. Τέσσερα. Πάμε στο κεντρικό ποδαράκι της μύτης και κάνουμε ένα, ένα, δύο, ένα ποδαράκι. Και είναι για να συνεχιστεί η μύτη μας. Ένα, δύο, τρία, 4, μπαίνω μέσα στο πλαϊνό και από εδώ και πέρα όλο 5, 2, 3, 4, 5 στο μεσαίο πόντο. 1, 2, 3, 4, 5 στην καμπύλη. Μέχρι το τέλος της σειράς. Πανεύκολη αυτή η σειρά, ε! Μία αλυσίδα, γυρίζω και ας κάνουμε τις επόμενες δύο σειρές, δύο τσαχπίνικες σειρές. Πάμε, το πρώτο μας ποδαράκι όπως πάντα, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε στην πρώτη καμπύλη που έχουμε. Εδώ τώρα, παίρνουμε νήμα. Παίρνουμε νήμα και στην επόμενη καμπύλη μας θα κάνουμε 9 ποδαράκια.
9 ποδαράκια στην επόμενη καμπύλη για άριχτο. Κάνουμε ένα άριχτο και ξανακάνουμε 5 αλυσίδες στον αέρα. Στην επόμενη καμπύλη και 9 ποδαράκια στην επόμενη. Στην καμπύλη μας κάνουμε άριχτο, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, άριχτο στην επόμενη καμπύλη και πάμε για την επόμενη που θέλει ποδαράκια, 9 ποδαράκια. Άριχτο, 5 αλυσίδες στον αέρα, άριχτο, 9 ποδαράκια. Έκανα την τελευταία μου καμπύλη, άριχτο και είμαι στη γωνία. Στη μύτη, καλύτερα από το σάλι μας. Εδώ θα κάνω. Σε όλο αυτό εδώ πρέπει να κάνω 21 ποδαράκια. 21 ποδαράκια. Άρα 3 κενά έχω, 3, 7, 21. 7, 7, 7. Πάμε να τα κάνουμε. Έστρωσα όμορφα τη μύτη μου, κάνοντας 21 ποδαράκια. Μπαίνω στην πρώτη καμπύλη που συναντώ για να κάνω άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5 στην επόμενη καμπύλη. Και τώρα ξεκινάω πάλι το ίδιο μοτίβο με τα 9 ποδαράκια μου, μέχρι το τέλος της σειράς. Έφτασα στην τελευταία μου βεντάλια από 9 ποδαράκια. Μπαίνω στην καμπύλη που μου απέμεινε για άριχτο, 1, 2, 3, 4, 5 ποδαράκια, 5 αλυσίδες και το τελευταίο μου ποδαράκι. Ολοκληρώθηκε και αυτή η σειρά.
Είναι πολύ πιο εύκολο από όσο φαίνεται. Φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Αλυσίδα γυρίζω. Πάμε στην πιο τσαχπίνικη σειρά τώρα. Ξεκινάμε με 4 ποδαράκια. Μία αλυσίδα στον αέρα. Άριχτο μέσα στην καμπύλη. Μία αλυσίδα στον αέρα. Και τι θα κάνουμε τώρα? Εδώ που έχουμε τα 9 ποδαράκια, θεωρούμε ότι είμαστε από την πίσω πλευρά του σάλι και θα κάνουμε 9 ποδαράκια που όμως θα τραβάμε αυτούς τους πόντους, τους από κάτω, προς το μέρος μας. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Από την καλή πλευρά που είναι το σάλι μας έχουμε δημιουργήσει αυτό το ανάγλυφο. Μία αλυσίδα στον αέρα, άριχτο μέσα στην καμπύλη μας, μία αλυσίδα στον αέρα και πάμε για τα επόμενα 9 ποδαράκια που τα τραβάμε μπροστά. Προς εμάς, προς το μέρος μας. Μία αλυσίδα στον αέρα. Άριχτο μέσα στην καμπύλη, μία αλυσίδα στον αέρα και 9 ποδαράκια θα τραβήξω προς το μέρος μου. Μέχρι να φτάσω σε αυτό το σημείο που θα κάνω αλυσίδα στον αέρα. Άριχτο, αλυσίδα στον αέρα και τα 21 ποδαράκια τα τραβάμε μπροστά. Και συνεχίζουμε το ίδιο πράγμα από αυτή την πλευρά. Μη σας κουράζω, δεν είναι τίποτα. Αυτό που σας έδειξα εδώ το κάνω μέχρι να τελειώσω από αυτή τη σειρά, από αυτή την πλευρά. Τελείωσε και αυτή η τσαχπίνικη σειρά. Μία αλυσίδα, γυρίζω και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Αυτό το πολύ ωραίο ανάγλυφο στις βεντάλιες. Τρεις σειρές μας έμειναν, οι οποίες είναι πανεύκολες. Οι δύο σειρές είναι μόνο με καμπύλες και η τελευταία σειρά είναι αυτή που θα στρώσω τη δουλειά μου για να ξαναρχίσω από την αρχή. Ξεκινάω με ποδαράκι και πάμε για καμπύλες. 5 και πατάω εδώ που τελειώνει η βεντάλια μου. Προσπερνάω εδώ την αλυσίδα στον αέρα, τον άριχτο την αλυσίδα και πάω στο πρώτο ποδαράκι της μεγάλης βεντάλιας. Πέντε και πάω στο μεσαίο ποδαράκι. 9 δεν είναι, στο πέμπτο. 1, 2, 3, 4, 5. 5 και πάω στο τελευταίο ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Στο τελευταίο ποδαράκι της βεντάλιας. Προσπερνάω αυτά και πάω στο πρώτο ποδαράκι.
Στο μεσαίο, 1, 2, 3, 4, 5. Προσπερνάω και πάω στο πρώτο της επόμενης βεντάλιας. Στο τελευταίο. Στο μεσαίο. Στο τελευταίο. Έχω φτάσει στην κορυφή, στη γωνία, στη μύτη που δημιουργεί το σάλι μου και πάμε. Μπήκα στο πρώτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, στο πέμπτο. Στο τέταρτο. Πέντε. Έξι, επτά, οκτώ, γιατί είμαι στη μύτη. 1, 2, 3, 4, 4 και στο τελευταίο. Προσπερνάω αυτά. Πάω στο πρώτο ποδαράκι. Στο μεσαίο. Στο τελευταίο. Και συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς. Πιο εύκολη ακόμα θα είναι η επόμενη σειρά. Ξεκινάω με ποδαράκι και από εδώ και πέρα 4, 5 καμπύλες πάνω σε κάθε καμπύλη δημιουργώ. Φεύγω και πάω και μπαίνω στο κενό της επόμενης. Στο κενό της επόμενης. Μέχρι να φτάσω στη μύτη από το σάλι. Έχω φτάσει στη μύτη από το σάλι όπου πατάω για ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4 ποδαράκι στην ίδια μύτη. 1, 2 κενά, 2 αλυσίδες στον αέρα, ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, τελευταία φορά πατάω μέσα σε αυτή τη μύτη και φεύγω για την άλλη πλευρά. Τελείωσε και αυτή η πανεύκολη σειρά και πάμε για την τελευταία. Μία αλυσίδα. Γυρίζω, ξεκινάω με το ποδαράκι μου όπως πάντα. Και τι κάνουμε σε αυτή την τελευταία μας σειρά. Για να αυτό που θα κάνουμε είναι, πρέπει να στρώσουμε τώρα αυτές τις καμπύλες πιο ευθεία για να έχουμε τη βάση μας, την ευθεία μας, να ξεκινήσουμε από την αρχή την επανάληψη από αυτή τη σειρά, από τη δεύτερη στην ουσία. Την πρώτη σειρά δεν τη μετράμε που κάναμε τη μύτη, από αυτή τη σειρά ξεκινάμε την επανάληψη.
όλες αυτές οι σειρές, ο τομέας αυτός επαναλαμβάνεται συνέχεια από εδώ και πέρα. Πάμε να το στρώσουμε. Πώς το στρώνουμε? 1, 2, 3 αλυσίδες. Πάμε και μπαίνουμε στην καμπύλη μας. 1, 2, 3 αλυσίδες, μπαίνουμε στην καμπύλη μας. 1, 2, 3. Στην καμπύλη. 1, 2, 3. Στην καμπύλη μέσα. 1. Έτσι σταματάει να υπάρχει καμπύλη και γίνεται ίσια αυτή η πλευρά. Θα φτάσω μέχρι τη μύτη από το σάλι και τα λέμε εδώ. Εδώ, να το ισιώσουμε λίγο, είναι η μύτη. Πατάω σε αυτή την καμπύλη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, μπαίνουμε στη γωνία αυτή. Ποδαράκι, 2 αλυσίδες, ποδαράκι. 1, 2, 3, 4. Και στην πρώτη καμπύλη. Και φύγαμε. 1, 2, 3. Συνέχεια από εδώ και πέρα. 1, 2, 3. Μέχρι το τέλος της σειράς. Τελείωσε και αυτή η σειρά και αυτό ήταν, φίλες μου. Έχω στρώσει και έχω ετοιμάσει το σάλι μου για να ξεκινήσω από την αρχή. Το πόσες επαναλήψεις θα κάνετε εξαρτάται καθαρά από το γούστο σας και από το τι νήμα χρησιμοποιείτε. Η δική μου συμβουλή είναι ότι το σάλι πρέπει να είναι πλούσιο επάνω μας, να μην δείχνει φτωχό, μικρό. Εάν αυτό εδώ το άνοιγμα δεν είναι όσο είναι τουλάχιστον τα χέρια μας από δάχτυλο σε δάχτυλο τεντωμένα, ανοιχτά δηλαδή, η πλάτη μας από αρχή μέχρι τέλος των χεριών, όλο αυτό το φάρδος, δεν είναι σάλι, είναι φουλάρι. Μην λυπάστε να κάνετε λίγες σειρές παραπάνω, ώστε να δείχνει πλούσια η δουλειά σας. Αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Από εκεί και πέρα, το μέγεθος είναι στο γούστο της κάθε μίας. Είναι η πρώτη φορά που έκανα σάλι βίντεο, θέλω να είστε ποιηκείς μαζί μου, δεν ξέρω αν σας κούρασα, ελπίζω να τα είπα κατανοητά όπως προσπαθώ πάντα να τα λέω. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, ίσως επειδή το έκανα βήμα-βήμα να είναι μεγάλο βίντεο και να φαίνεται δύσκολο. Δεν είναι, πιστέψτε με, είναι πανεύκολο σχέδιο. Άλλη μία συμβουλή θα σας δώσω πριν σας αφήσω. Δείτε όλο το βίντεο μία φορά και αν σας αρέσει και αποφασίσετε ότι θέλετε να το κάνετε αυτό το σάλι, ξεκινήστε και κάθε φορά που δείχνω μία σειρά, ειδικά εδώ που αρχίζει και θέλει περισσότερο χρόνο η κάθε σειρά, πατήστε pause στο σημείο που σταματάω να δίνω οδηγίες, δώστε χρόνο να τελειώσετε τη σειρά σας και ξαναανοίξτε το βίντεο για να συνεχίσουμε μαζί. Φιλιά πολλά! Μένουμε σπίτι, προσέχουμε και κάνουμε υπομονή και θα περάσει και αυτό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.